κάνετε, πώ είσαστε, καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλου. Εκπομπή μπιπ, μπιπ, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση τη ε, Ζούγκλα, φίλε και φίλοι, σχολιάζουμε την καθημερινότητα γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε να δείξουμε πολλέ φωτογραφίε, να δείξουμε και βίντεο. Έχουμε πολύ όμορφα θέματα, χρηστικά θέματα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε έτσι για να προλάβουμε, να σας τα δείξουμε όλα και να τα συζητήσουμε και όλα. Γιατί πολλέ φορέ ξέρετε τι σημαίνει. Ε, μαζεύουμε, 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 τα θέματα και στο τέλο τα δείχνουμε γιατί είναι πολλά. Ξεκινάμε αρχικά με τι φωτογραφίε τι οποίε έχουμε επιλέξει να σα δείξουμε και για να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία. Τι φωτογραφία είναι αυτή, όπω μπορείτε να καταλάβετε, το αυτοκίνητο είναι sub. Μα θα αναρωτηθείτε τώρα, η sub δεν έχει κλείσει το εργοστάσιο, αφού δεν παράγει αυτοκίνητα. Πα, ναι, έχει σταματήσει εδώ και καιρό να παράγει. Αλλά φίλε και φίλοι, το εργοστάσιο τη Σουηδική φίρμα ξεκίνησε και πάλι τη, τη, λειτουργία του. Και εδώ είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο πέρασε και πάλι τη γραμμή παραγωγή την περασμένη Δευτέρα. 2 Δεκεμβρίου δηλαδή και πάλι το, αν μπορούμε να πούμε, το νέο. ίδιο είναι, ελάχιστε είναι Το νέο 9-3 από τη ΣΑΠ ξαναβγήκε από τη γραμμή παραγωγή. Για να δούμε τώρα πώ θα ξεκινήσει και πάλι. Θα κάνει μια νέα αρχή. Η σουηδική φίρμα Φιλισσιφέλ, γιατί μην ξεχνάμε ότι δίκτυα τώρα δεν υπάρχουν παγκοσμίω. Άρα, να δούμε πώ θα μπορέσει να καλύψει την παγκόσμια αγορά και γενικότερα την ζήτηση που θα έχει, γιατί καλό κακό, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στη συγκεκριμένη φίρμα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία τώρα. Για να δούμε τι σα έχουμε. Για να μαθαίνετε. Α, εδώ. Τι είναι αυτό, Audi. Audi Q3. Q3. Το μικρό SUV. Μικρό. Εντάξει μπορούμε να το πούμε και μικρό άμα το συγκρίνουμε το Q5 ή το Q7 το Q3 είναι το μικρό SUV Sport Utility Vehicle ή όχι με ελευθερού χρόνου από την μάρκα Audi τώρα το συγκεκριμένο γιατί θα μου πείτε τι μας δείχνεις τώρα αφού κρίση κρίση λεφτά δεν υπάρχουν πολλά κυβικά θα μας κυνηγάει ο Στουρνάρας θα σας πω μόνο ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο με κινητήρα 1.400 κυβικών εκατοστών, να το ξαναπώ άλλη μία φορά, 1.400 κυβικά, turbo με 150 άλογα. Στην εποχή του downsizing, δηλαδή downsizing, έτσι για να σας δώσω να καταλάβετε όσοι δεν γνωρίζετε, είναι όταν λέμε αυτή την έκφραση, τι εννοούμε, κινητήρες οι οποίοι έχουν μικρή χωρητικότητα, αλλά μεγάλες υποδυνάμεις Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και ούτω καθεξής. Το συγκεκριμένο τώρα ξεκινά από 25.740 ευρώ. 0,109,9 ευρώ, τελική ταχύτητα 108 χιλιόμετρα την ώρα. Και να σα πω ότι τα τέλη κυκλοφορία για ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι 141 και 148 ευρώ, ανάλογα αν θα επιλέξει την έκδοση με το μηχανικό κυβότιο ταχυτήτων ή την έκδοση με το αυτόματο. Πάμε τώρα, τι άλλο σας έχουμε για σήμερα, τι άλλη φωτογραφία. Για να ελέξουμε, για να σχολιάσουμε κιόλα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Ναι, ναι, να Η επόμενη φωτογραφία είναι αυτή. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, Πιο πριν είδαμε τη φωτογραφία από το καινούριο ΣΑΠ το οποίο πέρασε τη γραμμή παραγωγή. Εδώ βλέπουμε το τελευταίο μήνυμα τελευταία γενιά, το οποίο πέρασε και αυτό τη γραμμή παραγωγή. Γιατί φίλε και φίλοι, το μήνυμα αλλάζει. Αλλάζει και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα τη σημερινή τωρινή γενιά που πέρασε την γραμμή παραγωγή. Και πάμε γρήγορα εδώ στην επόμενη φωτογραφία για να δούμε πώ θα είναι το καινούργιο μήνυμα. Τώρα θα μου πείτε δεν έχει κεντρωμένε αλλαγέ. Μα δεν μπορούσε άλλωστε να έχει κεντρωμένε αλλαγέ το μήνυμα, γιατί η σχεδιαστική φιλοσοφία είναι πολύ συγκεκριμένη. Άρα δηλαδή βλέπουμε άλλα πράγματα. Οι αλλαγέ έχουν να κάνουν κυρίω με την οδηγική συμπεριφορά, με του χώρου, με τι τεχνολογίε και όλα αυτά τα καινούργια συστήματα τα οποία θα συναντούμε σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα. Ένα παράδειγμα το οποίο μου έρχεται στο μυαλό είναι το Volkswagen Golf ή το Audi Alfa 3, το οποίο το αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη γενιά και, και με την τωρινή, θα δούμε ότι αν τα βάλεις μακριά μοιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα αν το οδηγεί, θα καταλάβει ότι μιλάμε για τελείω διαφορετικά αυτοκίνητα. Αυτά με, και με τη MINI. Για πάμε να δούμε τι έχουμε αμέσω μετά. Α, εδώ σα θέλω τώρα. Εδώ είναι καθημερινότητα στους ελληνικού δρόμου. Δείτε τώρα τον αθεόφοβο πραγματικά οδηγό, ο οποίο παράτησε. Αυτό είναι δρόμο στο βάθο. Και έχει παρατήσει το αυτοκίνητο, το έχει παρκάρει. Δείτε πού. Έχει κλείσει το μισό δρόμο. Για να δούμε, έχουμε άλλη φωτογραφία. Από το ίδιο περιστατικό. Να, δείτε το δρόμο στο βάθο και πού έχει παρκάρει ο άνθρωπο. Ο αναγνώστη ο οποίο μα έστειλε το αναγνώστη στο ζούγκλα.gr. Γι' αυτό έχουμε και τα, την αράχνη πάνω, ζούγκλα.gr, ο οποίο μα έστειλε τι φωτογραφίε. Λέει, Περίμενα 10 λεπτά, δεν εμφανίστηκε κανένα. Αλλά και πάλι δεν θα το δικαιολογούσαμε να το παρατήσει εκεί πέρα το αυτοκίνητό του. Και το λέω αυτό γιατί. <coughs> Μία άλλη φωτογραφία που αναρτήσαμε στο ζούγκλα και έδειχνε ένα αυτοκίνητο ταχημεταφορών, το οποίο είχε κλείσει το δρόμο, ένα κεντρικό δρόμο, ένα πολύ μέρο. Του κεντρικού δρόμου τη Ελευσήνα, μα έγραψε ένα αναγνώστη ότι τι είναι αυτά που γράφεται και αυτό το αυτοκίνητο είναι ε, ταχυμεταφορών και είναι υποχρεωμένο να σταματάει. Δεν έχω δει πουθενά στον κώδικα της κυκλοφορίας που να σου λέει, αν, αν έχει αυτοκίνητο ταχυμεταφορών, σου επιτρέπεται να κλείνει τον δρόμο. Αυτά δηλαδή είναι απίστευτα. Απίστευτα είναι τα οποία τα συναντούμε και τα διαβάζουμε κι εμεί τα email. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία, νομίζω είναι από το ίδιο σκηνικό. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα τώρα το οποίο του συγκεκριμένου οδηγού έλλειψη πραγματικά παιδεία, οδηγική παιδεία. Το μπορεί να το καταλάβετε και ο πλέον άσχετο μπορεί να το συνειδητοποιήσει. για να συνεχίσουμε, τι άλλο καλό έχουμε. Α, να, αυτό που σα έλεγα. Α, την κατέβασα τελικά τη φωτογραφία. <coughs> Δείτε εδώ τώρα και βγάλτε τα συμπεράσματά σα. Τι βλέπετε εδώ, αυτό είναι ο κεντρικό δρόμο τη Ελευσίνα. Το λευκό βανάκι τι έχει κάνει, το έχει αφήσει ο οδηγός του πάνω στη μέση του δρόμου. Δείτε τι παράκαμψη κάνει δύο μέτρων το μαύρο αυτοκίνητο για να συνεχίσει την πορεία του. Και γι' αυτό το email επειδή το αναρτήσαμε και δεν θυμάμαι το τι έγραψα φοβερό παρκάρισμα κάπως έτσι το γράψαμε Μα έστειλε ένα ένα μήνυμα και λέει: Μα ναι, αυτό αλλά είναι ταχυμεταφορέ. Τι ταχυμεταφορέ. Δηλαδή, ωραία, και ο, τάδε, ο... αυτό αμέντα στο εξωτερικό, τι τα μεταφορέ, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό να έρθει, του είχα πάρει το αυτοκίνητο, του είχα και κλείσει. Αλλά στην Ελλάδα, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Εδώ τώρα, για πάμε στη Θεσσαλονίκη. Να μην την αφήσουμε για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ωραία πόλη. Αλλά πάμε να δούμε και τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί νομίζω ότι τα πεζοδρόμια έχουν αλλάξει χρήση. Το λέει άλλωστε και η λέξη. Είναι δρόμος για πεζούς, άρα Εκεί τι κάνουνε, περπατούν οι πεζοί, τα άτομα με αναπηρία, με τα καροτσάκια και οι μαμάδες με τα καροτσάκια. Ε, δεν νομίζω να λέει πουδενά πάλι ο κώδικας οδηγής κυκλοφορίας ότι πρέπει να παρκάνουν και οι μοτοσυκλέτες. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ τώρα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ωραίο με τις μοτοσυκλέτες, μπορεί να την όπου θέλεις. Αλλά το να την αφήνει και όπου να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο δεν νομίζω και το καλύτερο. Απ' την άλλη όμω, να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Ο κάθε δήμαρχο οποιασδήποτε περιοχή είναι υποχρεωμένο να φτιάξει και πάρκινγκ για μοτοσυκλέτε. Δεν μπορούμε δηλαδή και ο μηχανόβο κάπου πρέπει να παρκάρει. Να υπέρχουν ειδικέ θέσει για μηχανέ. Απλά πράγματα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι έντονο το φαινόμενο τη παράνομη στάθμευση, αλλά ο Δήμαρχο εκεί πέρα πρέπει να δώσει λύσει. Δεν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορία. Δεν πληρώνουμε χίλιου δυο για το αυτοκίνητο. Εδώ σε μας να αφήνουμε και κάποιο το αμάξι μα. Έτσι. Απλά πράγματα. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτό πάλι. Σε όλη την Ελλάδα. Πληρώνει. Από τη στιγμή που πληρώνει, πρέπει να έχει κάποιε παροχέ. Γιατί πληρώνει. Για να κλείσει άλλε τρύπε. Για πάμε. Εδώ. Είδατε. Πάλι είναι Θεσσαλονίκη πεζοδρόμιο και αυτοκίνητο. Ή αυτοκίνητα, όπω θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Και επειδή μάλλον απαγορεύεται το παρκάρισμα στο δρόμο, οι άνθρωποι τα παρκάρουν στα πεζοδρόμια. Να, βλέπουμε και την ταμπέλα. Έχουμε νομίζω άλλη μια φωτογραφία. Α, πάλι Θεσσαλονίκη. Άντε τώρα εσεί δείτε εδώ πέρα φωτογραφία. Τι να σχολιάσει τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή εδώ όχι δεν περνάει μαμά με το καροτσάκι. Πεζός, ο πεζός πρέπει να κάνει άλμα. Δηλαδή και αναρωτιέμαι πραγματικά, αν πατήσει πάνω στα αμάξι και περάσει το δρόμο, τι θα γίνει. Θα σου παραπονεθεί κάποιο. Έτσι, δηλαδή πραγματικά έχω αυτή την απορία. Αυτά. Δεν ξέρω, έχουμε άλλε φωτογραφίε. Ανά. Πάλι Θεσσαλονίκη. Αυτό είπε να το αφήσει τελείω στη μέση του πεζοδρομίου. Λέει, προφανώ σκέφτηκε ο άνθρωπο. Άμα έρθουν οι πεζοί, να περάσουν και από αριστερά και από δεξιά. Απλά πράγματα. Αυτά. Με τι φωτογραφίε. Σήμερα σα έδειξα τρέλα και παλαβά. Πάμε τώρα σε άλλε φωτογραφίε. Να σα δείξω λίγο και τι φωτογραφίες φωτογραφίε από το ράλι Παλάδιο. Μα έρχονται αυτέ οι εικόνε. Γιατί στο ράλι Παλάδιο, το οποίο ήταν ο τελευταίο αγώνα του Πανελίου Πρωταθλήματο, ράλι και πραγματοποιήθηκε εντό Αντική. Είχαμε ένα δυστυχώ άσχημο περιστατικό. Μία έξοδο από ένα πλήρωμα. Με οδηγό τον Λουκά και συνοδηγό τον Γιώργο Πετρόπουλο όπου εκεί πέρα ο οδηγός, ο Λουκάσο Γιανακούλης και έμπειρος είναι ο Λουκάσο Γιανακούλης και μάλιστα εκτός από την αδυναμία και την τρέλα που έχει με τα αυτοκίνητα, έχει αδυναμία και τρέλα και με τις μοτοσυκλέτες. Έχει τρέξει ακόμα και Ράλλι Ντακάρ, το οποίο έχει τρεματίσει το 2003, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον Βασίλη τον Ορφανό. Βασίλης Ορφανός με έξι συμμετοχές στον κορυφαίο από αυτόν του πλανήτη. Είχε ένα σοβαρό, σοβαρό τραυματισμό. Πάντα δούμε και τι φωτογραφίε, τι οποίε θα σα δείξουμε, και είναι φωτογραφίε οι οποίε ε, έχει δημοσιεύσει το zoogla.gr. Δεν θα τι βρείτε πουθενά αλλού, για να δούμε και τη δουλειά που έκαναν οι γιατροί για να παγκοβήσουν τον άτυχο οδηγό αγώνων. Πάμε λίγο στην προηγούμενη φωτογραφία. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, βλέπετε το αυτοκίνητο. Θα σα πω ότι μετά από ένα τέταρτο γύρισε και χτύπησε σε ένα δέντρο από την πλευρά του οδηγού. Ο συνοδηγός κατάφερε να βγει, τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι, αλλά ο οδηγός έμεινε ανέστος στο κάθισμά του. Οι γιατροί που έφτασαν εκεί πέρα μαζί με τα σωστικά συνεργεία για να τον απεγκλωβίσουν έπρεπε να κόψουν και το αυτοκίνητο. Το βλέπετε εδώ, ούτω ή άλλω κομμένο. Έπρεπε να κόψουν ακόμα και το αγωνιστικό κάθισμα. Τα μέτρα ασφαλεία που είχαν λάβει ήταν υπεραρκετά. Και δείτε πώς έγινε το αυτοκίνητο. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Η επόμενη φωτογραφία είναι λίγα λεπτά αφού έγινε το άσχημο αυτό περιστατικό που έχει συγκλονίσει την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Βλέπουμε εδώ το αυτοκίνητο και πραγματικά δεν μπορούμε, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπει και έχουν γράψει στα facebook, κυρίως στα social media, ότι ο τρόπος που χειριστήκαμε το θέμα δεν ήταν ο σωστός. Ε, κάποιοι μας έχουν χαρακτηρίσει με πολύ άσχημες εκφράσεις, δεν σας το κρύβω. Όμως, τη, τυχ, χάνει ότι από τη στιγμή που έχουμε αγώνες και από τη στιγμή που το motorsport, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι επικίνδυνος, αυτό θα πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν. Και όταν είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι υποχρεωμένος να γράψει μόνο τα, τα, ωραία ή να γράφεις ποιο κέρδισε, πρέπει να γράφεις και το τι συνέβη. Το γεγονός ότι έχουμε δώσει έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα είναι γιατί μας έχει συγκλονίσει. Και αν σημείς μας έχει συγκλονίσει, έχουμε δώσει έμφαση. Και αυτό είναι και ο λόγος που ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν βγει και μας βρίζουν και το λέμε ξεκάθαρα, έτσι, γιατί εμείς, μας, ξέρετε, όταν εγγράφουμε κάτι, λέμε και το όνομά μας. Οι ανώνυμοι ή κάποιοι έτσι, τύποι που βάζουν το όνομά τους, ξέρουμε το ποιόν τους και επειδή είναι και ανίκανοι, Προσπαθούν με χίλιου δύο τρόπου να υποβιβάσουν, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, Αυτή τη, αυτό το, το ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε. Γιατί το να έχει ένα ατύχημα και άσχημο ατύχημα, άσχημο είναι παιδιά, πώ να το κάνουμε, δεν μπορεί να το παραβλέψει. Κάποιοι αναφέρθηκαν και λένε ότι γράψαμε αίμα σε αγώνε. Γράψαμε αίμα σε αγώνε. Κάποιοι λένε, μα αφού δεν είχε αίμα, είχε εσωτερική αιμορρασία. Δηλαδή, ακούστε πού πιάστηκαν. Yeah, έτρεξε και αίμα από τη μύτη του οδηγού. Άμα δεν το ξέρουν. Αλλά το ζητούμε δεν είναι εκεί. Το ζητούμε ότι είχαμε ένα άσχημο περιστατικό. Εμεί το αναφέρουμε και φυσικά αυτό το που το λέω, το εννοώ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μπορέσει να επιστρέψει και ο κ. ο, ο Γιανακούλη. Γιατί ο Γιώργο Πετρόπουλο είναι μια χαρά στην υγεία του. Πέρα το σπάσιμο στο χέρι του κλπ. Να επιστρέψει στην οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και το λέω εγώ, φίλε και φίλοι, εδώ είναι η εικόνα. Από την εκκίνηση του πληρώματο με μια Porsche RSR, εκκίνηση του Ράλλη Παλάδη και το λέω εγώ πραγματικά, που έχω περάσει κι εγώ μια πολύ άσημη, ένα πολύ άσχημο περιστατικό πέρυσι και αυτό είναι και ο λόγο που είμαι γεμάτο και σίδερα στα χέρια, στα τέτοια, παντού. Έτσι. Άρα δηλαδή, δεν το κάνουμε ούτε για να εντυπωσιάσουμε ούτε για να προβληθούμε. Το κάνουμε γιατί είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Κάποιοι είτε το θέλουν είτε όχι, είναι σοβαρό. Οι αγώνε αυτοκινήτου δεν γίνονται, δεν διεξάγονται για πέντε ανθρώπους άμα θέλουν αυτοί οι πέντε να πάνε σε μια πίστα στις ΣΕΡΕΣ, να την κλείσουν, να μην επιδιδέμουν σε κανένα και να κάνουν γύρω γύρω μόνοι του αγώνα. Ο αγώνας απευθύνεται σε κόσμο. Είναι μαζικό άθλημα. Άρα ό,τι και να γίνεται είμαστε υποχρεωμένοι να το βγάζουμε προς τα έξω. Όταν γίνεται αυτό το άσχημο περιστατικό Πρέπει να το βγάλουμε απ' έξω. Πώς να, να το δημοσιεύσουμε, να το κρύψουμε. Σίγουρα η οικογένεια του ανθρώπου περνάει άσχημε στιγμέ. Αλλά και εμεί θέλουμε να μάθουμε και πώ πάει ο άνθρωπο και περιμένουμε να γίνει καλά. Πώ να το κάνουμε δηλαδή. Και το γεγονό ότι βγάλαμε και αυτέ τι φωτογραφίε, από τη μία κάποιοι λένε γιατί βγάλουν τι φωτογραφίε, αλλά είναι οι ίδιοι οι πρώτοι που βλέπουν. Αυτά. Περαστικά ευχόμαστε. Πραγματικά το εννοούμε. Και το λέω γιατί έχω περάσει. Πά, πήγα και εγώ στον άλλο κόσμο και ξαναγύρισα πέρυσι. Γι' αυτό πραγματικά εύχομαι να υπάρχει ταχεία ανάρρωση. Πάμε τώρα στα να δείξουμε και ένα βίντεο. Γιατί το βίντεο το οποίο ακολουθεί, συγγνώμη, <συγνώμη> είναι από μια ελληνική προσπάθεια. Θα δείξουμε το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Καλά, ακούσατε. Όσοι δεν το ξέρετε, γιατί αρκετοί το γνωρίζουν. Δεν υπάρχουν μουσεία αυτοκινήτου μόνο στο εξωτερικό. Υπάρχει και στην Ελλάδα μουσείο αυτοκινήτου. Και δεν υπάρχει ένα, υπάρχει και δεύτερο, το Φάεθον. Πάει λέγοντα. Απλώ το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου που έχει ιδρυτή το Θεόδωρο Χαραγκιόνη. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό, ένα στολίδι για την Ελλάδα. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, κοντά στα 200 μέτρα, Ιουλιανού και Πατησίων. Ε, όσοι το έχουν επισκεφτεί μπορούν να καταλάβουν γιατί μουσείο μιλάμε, φοβερό επίπεδο και μπορεί να κοντραριστεί, να συγκριθεί, το κοντραριστεί χρησιμοποίησα και μία αυτο, ένα αυτοκινητικό όρο, με αντίστοιχα του εξωτερικού. Τα αυτοκίνητα που υπάρχουν εκεί είναι μοναδικά. Ο ιδρυτής του Θεόδωρος Χαραγκιόνης και πραγματικά πρέπει να τον ευχαριστήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι ένα συλλέκτη. Στη συλλογή του στην προσωπική αριθμή πάνω από 300 αυτοκίνητα. Το μουσείο αυτό έχει 110 περίπου. Πρέπει να το ευχαριστήσουμε γιατί. Δεν τα κράτησε για τον εαυτό του. Τα αυτοκίνητα τα θα... είχε σε γκαράζ. Εκεί τα έβλεπε. Έλεγε τι ωραία αυτοκίνητα που έχω. Με την δημιουργία και την κατασκευή αυτού του μουσείου, το οποίο έχει και φοβερό design να σα πω, είναι προσεχμένα ακόμα και τα κορδελάκια, τα σκινάκια γύρω-γύρω τα αυτοκίνητα ακόμα και αυτά είναι προσεγμένα και το ύψο είναι ακόμα προσεγμένο. Για να μην ενοχλούν την οπτική επαφή του επισκέπτη με το αυτοκίνητο. Τέτοιε λεπτομέρειε μιλάμε. Αντί ο άνθρωπο αυτό με την όμορφη τρέλα που τον διακατέχει να πει: Α, εγώ τα έχω για την πάρτη μου, δεν με νοιάζει. Είπε να φτιάξει το μουσείο, να τα βάλει και μέσα στο μουσείο και να πηγαίνει οποιοδήποτε να βλέπει αυτό το αυτοκίνητο από κοντά να τα θαυμάζει, να μαθαίνει γιατί υπάρχουν και ξεναγεί, την κουλτούρα του αυτοκινήτου. Γιατί στην Ελλάδα το αυτοκίνητο τι το θεωρούμε, είδο πολυτελεία. 2013, μου πάνε το 2014. Ακόμα είδο πολυτελεία. Ακόμα έχουμε μείνει στα κυβικά. Μα κυβικά ήταν η δεκαετία του 50, του 60, του 70, το 1900. Θα δείτε και ένα αυτοκίνητο με κινητήρα 14.500 κυβικών εκατοστών. Εκεί πίσω έχουν μείνει αυτοί που αποφασίζουν. Ανάλογα με τον κυβισμό φορολογούμε. Λάθο. Κουλτούρα είναι το αυτοκίνητο. Γιατί όταν έρχεται ο ξένο και θα επισκεφτεί αυτό το μουσείο, θα πει Ρε, αυτοί οι Έλληνε. Είναι λίγο μπροστά. Του έχουμε παρεξηγήσει. Όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, το ζούνε. Πάμε να δούμε πραγματικά αυτό το βίντεο και με τη συνέντευξη που έδωσε ο Θεόδωρος Χαραγκιό, τον οποίο τον ευχαριστούμε κιόλα. Δείτε μοναδικέ εικόνε και στο τέλο του βίντεο θα μάθετε και πολλά περίεργα τη εποχή από αυτοκίνητα τη εποχή. Κάπου στο κέντρο της Αθήνας, 200 περίπου μέτρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο, βρίσκεται το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Στεγασμένο σε ένα σύγχρονο κτίριο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, περισσότερα από 110 αυτοκίνητα χρονολογίας από το 1896 έως το 2013 δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό που συναντά κανείς μόνο σε αντίστοιχα μουσεία του εξωτερικού. Κύριε Χαραγκιόνη, όταν πήρε πήρατε την απόφαση να φτιάξετε αυτό το μουσείο, σας αποκάλεσαν τρελό. Όχι, γιατί γεν, γενικά δεν θεωρούμε τρελό στα άλλα πράγματα που κάνω. Σε εισαγωγικά πάλι. Αλλά κα, κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα γινόταν στο τέλο. Ούτε εγώ, ακόμη που, σχετι... που και το κτίριο, ότι θα είχε α, αυτό το, αυτή την πολύ μεγάλη αποδοχή και αυτό το ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Το αυτοκίνητο ήταν πολύ σημαντικό. Από τότε που ήμουν παιδάκι, ήταν πολύ σημαντικό. Σαν σχήμα στα χέρια ενό παιδιού. Όταν πια άρχισα να απολαμβάνω και την αυτοκίνηση και την απίλαυσα πολύ νωρί. Πρώτα παρανόμω με τα το αυτοκίνητα του πατέρα μου και μετά μπαίνοντα στο Πολυτεχνείο με την πρώτη. Μου έκανε δώρο ένα αξιολόγοτατο το αυτοκίνητο, το οποίο είναι ήδη στη συλλογή. Ποιο <Τιό> είναι το αγαπημένο σας αυτοκίνητο σε αυτό εδώ το μουσείο, Είναι η Ferrari Dino. Καταρχήν το είχα ερωτευτεί όταν είχε πρωτοβγεί, δεκαετία, τέλη δεκαετία 60, αρχέ 70. Είχε πιστεύω ότι είναι από τα ωραιότερα σχέδια αυτοκινήτου. Στην Ελλάδα ήταν απογορευτικά τα καλά αυτοκίνητα γιατί ήταν απίθανα ψηλή η φορολογία. Οπότε, όταν είδα να βγαίνει ένα στον Οδύ, ήταν η πρώτη φορά που πήγα να χτυπήσω μόνο μου στη Δημοπράσια Σύνδεση. Σα έστανα κάποιο πρόσωπό μου. Ενέτη. Αυτό ήταν το 1990. Μπουγκάτι που συμπληρώνουν έναν αιώνα ζωής. Επιβλητικές Φεράρι, Lamborghini, Πόρσε, Rolls-Royce, Maserati, Bentley, Αυτοκίνητα που ούτε καν έχουμε ακούσει το όνομά τους. Και όλα αυτά χάρη στον ιδρυτή του μουσείου, Θεόδωρου Χαραγκιόνη, ο οποίος ξεκίνησε να μαζεύει κλασικά αυτοκίνητα το 1977 και σιγά σιγά τα έκανε εκατοντάδες για να μπορεί ο καθένας να τα θαυμάσει χρειάζονται συντήρηση αυτά τα αυτοκίνητα, Βέβαια. κυκλοφορούν, μπορούν τώρα δηλαδή το συγκεκριμένο να το βάλουμε μπροστά που λέμε και να κινηθεί. Κατά κανόνα στο μουσείο τα έχουμε στεγνά από όλα τα άλλα υγρά εκτός από λάδια και τα συντηρούμε έτσι τόσο ώστε να μην κολλάνε οι κινητήρες. Ε, από εκεί και πέρα αν πρόκειται να βγει στο δρόμο θέλει κάποιες μικρές επεμβάσεις, να έχει υγρά φρένο, να έχει μπενζίνη κλπ. για να μπορέσει να κινηθεί. Τα 110 και πλέον αυτοκίνητα από τα 300 που αριθμεί συλλογή έχουν και ορισμένε ιδιαιτερότητε. Ζητήσαμε από τον Θεόδωρο Χαραγκιόνη να μα δείξει μερικέ. Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί από Έλληνε. Η ιδέα ήταν να πάρουμε το αγγλικό design και να του δώσουμε ένα πιο ε, ανάλαφρο μεσογειακό στυλ. Άρα είναι καθαρά ελληνική σχεδίαση και ελληνική υλοποίηση τη δεκαετία του 30 τέτοιου είδου αυτοκίνητα είχαν οι πολύ ευκατάστατοι άνθρωποι. Και οι ευκατάστατοι τότε είχαν και. Φιλίτσα. Κάποιο μέγεθο, κάποιο μέγεθο. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το ειδικό αξεσουάρ που του επέτρεπε να μπαίνουν στο αυτοκίνητο και να βγαίνουν εύκολα. Σήμερα το δέρμα θεωρείται πολυτέλεια. Την εποχή εκείνη ήταν το εύκολο προϊόν το οποίο το βάζανε μπροστά για τον οδηγό. Ενώ πίσω οι, οι επιβάτε είχαν βελούδο, το οποίο ήταν το ακριβό. Πόσα κυβικά είναι το συγκεκριμένο όχημα, είναι 14.500 κυβικά, εξακίνητρο. Και κινείται με αλυσίδε. Κινείται με αλυσίδε. Αυτή ήταν η τεχνολογία τη εποχή εκείνη. Εν 1917. Αν μιλάτε τώρα για σύγχρονε ανέσει, ακόμη και το 23 τα αυτοκίνητα είχαν τηλέφωνο. Βέβαια δεν ήταν για να τηλεφωνούμε οπουδήποτε, ήταν για να μιλά από το κάθισμα του επιβάτου με τον οδηγό λόγω του διαχωριστικού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τζάγκορ που σχεδιαστεί ποτέ, που έχει βγει στην αγορά. Μάλιστα έχει τόσο πολύ ξύλο μέσα τα κομμάτια της είναι 39. Και γιατί είναι 39, γιατί είναι μονός αριθμός. Γιατί έχει δύο τραπεζάκια τα πίσω καθίσματα και ένα μπρος για οδηγό είναι Γι' αυτό είναι μόνο το νούμερο. Αυτή εδώ τώρα είναι Ferrari ή Dino. Αυτή είναι μία Dino. Και είναι Dino γιατί ο Enzo Ferrari δεν δεχόταν οτιδήποτε μη 12 κίνητρο να ονομάζεται Ferrari. Η επιτυχία όμως του μοντέλου αυτού η οποία δημιούργησε μια γενιά ολόκληρη από κλόνους της που είναι τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Ferrari έχει αλλάξει πια το όνομα και ήδη από το επόμενο μοντέλο ξεκίνησε να λέγεται στην αρχή Dino και μετά λεγόταν Ferrari Dino η αλήθεια είναι ότι το μουσείο όταν παίρνει Ferrari, Ferrari Dino ή Dino τους αφαιρεί τα λογάκια κλπ γιατί σαν μουσείο είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε όπως από το εργοστάσιο όχι όπως το κάνουν μετά οι συλλέκτες Αυτό ήταν, φίλε και φίλοι, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου αξίζει να πάτε να το επισκεφτείτε. Ιουλιανού και Πατησίων, μπορείτε να πάρετε, να ψάχνετε και Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου στο Ιντερνετ, να δείτε ποιε ώρε είναι ανοιχτό. Ε, το ανώτερο που μπορείτε να πληρώσετε είναι 8 ευρώ. Από εκεί και πέρα όμω υπάρχουν φοιτητικά, υπάρχουν παιδικά εισιτήρια, τα πάντα. Αλλά αυτά που θα δείτε και αυτά που θα μάθετε αξίζει. Σα ε, δείξαμε εδώ στο προηγούμενο βίντεο πήρατε μια πολύ ωραία γεύση. Θα έλεγα από το τι σημαίνει αυτοκίνητο, τι είναι κουλτούρα αυτοκινήτου. Όσοι τώρα δεν θέλετε να διαθέσετε χρήματα, να ξέρετε ότι έτσι όπω είναι αυτό το κτίριο που είναι κυκλικό, μπορεί να κατεβαίνει γύρω-γύρω, α το πούμε σαν μια μεγάλη τσουλήθρα, έχει και την ιστορία του τροχού. Πώ έγινες ο τροχό και πώ έχει καταλέξει, και μπορείτε να μάθετε και εκεί πέρα πολλά πράγματα για το αυτοκίνητο. Πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, έχω ένα πολύ γρήγορο βίντεο με ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο Porsche 918 Spider. Πάμε να το δούμε και μετά να σα χαιρετήσω. πραγματικά, Porsche 918 uh, Spider, ένα μοναδικό εκπληκτικό supercar της uh, Porsche, όπου συνδυάζει κινητήρα εσωτερικής καύσης και μπαταρίες, δηλαδή είναι κάτι μεταξύ uh, κανονικού αυτοκινήτου και υβριδικού. Συνολικά η απόδοση φτάνει μερικέ εκατοντάδε ε, άλογα. Νομίζω ότι και αυτό είναι περιττό. Με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, η αξία του οποίου φτάνει και τα 800.000 ευρώ. Με αυτά και με αυτά όμω, φίλε και φίλοι, εκπομπή BBB. Μπ, Έφτασε στο τέλο τη Βασίλη Αριμπαλίδη. Σα τα μικρόφωνα για τι κάμερε τηλεόραση τη Ζούγκλα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Και ειδικά τώρα που βρέχει, να προσέχετε και στου ε, δρόμου. Γεια και χαρά, καλό βράδυ.